Γεννήθηκα στην Αθήνα με καταγωγή και από τους δύο γονείς από την Πάρο. Μεγάλωσα σε ένα νεοκλασικό σπίτι στους Αέρδες στην Πλάκα. Από το παράθυρό μου θυμάμαι έβλεπα την παλιά αγορά και από αυτή τη γειτονιά έχω τις ωραίτερες μνήμες που έχω σαν παιδί. Θυμάμαι τα πρώτα μου βήματα ήταν σε αυτή τη γειτονιά με πολλά παιδιά, πολύ παιχνίδι, πολύ χώμα, καθόλου τσιμέντο, νεοκλασικά σπίτια, φουρούσια, αυτά, σκάλες τρυφογυριστές που άνευνε στις ταράτσες, αγιόκλημα, βασιλικός, αυτές είναι οι πρώτες μνήμες σαν παιδί. Πάντως το νιώθω πραγματικά πολύ τυχερό τον εαυτό που μεγάλωσα σε μια γειτονιά και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να καταλάβω τα καινούργια παιδιά πώς μεγαλώνουν μέσα στις σημειοπόλεις και σε όλα αυτά τα κακόγουστα πράγματα και δεν μπορώ να καταλάβω με τι βιώματα ξεκινάνε. Θυμάμαι ότι μάζευα χαρτάκια από διάφορα περιοδικά που μου είχαν κάνει εντύπωση και γενικά στους χώρους που είχα μάθει να παίζω, δηλαδή στην Ακρόπολη, Φιλοπάπου, Γνωστηράκι. Θυμάμαι να συλλέγω μνήμες και όχι να συλλέγω πράγματα. Μεγαλώνοντας άρχισα να μαζεύω και πράγματα, προσπαθώντας να έρθω περισσότερο κοντά στις μνήμες που είχα σαν παιδί. Στη συνέχεια, πρώτη μου εικαστική μνήμη, θυμάμαι ο πατέρας μου, κάτι ξύλινα μολύβια μου είχε φέρει στο σπίτι. Και θυμάμαι ακόμα που μου είχε φτιάξει ένα σχέδιο με κάτι καμάρες αντίστοιχες σαν αυτά που έβλεπα απέναντι από το σπίτι μου, από το παράθυρό μου. Αυτές με ακολουθούν τώρα ακόμα και σε πολλούς πινάκες τα έχω βάλει μέσα. Σε πολλούς πινάκες τα έχω βάλει. Θυμάμαι απέναντι ακριβώς από το σπίτι μου, σχεδόν κάθε Κυριακή, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ένας γερούλης, ο Μπαρμπαθωμάς. Ένα γεροντάκι ο οποίος έβγαζε κάθε Κυριακή ένα καβαλέτο, το έστεινε απέναντι και μπορούσε. Τον έβλεπα να σχεδιάζει, τον θυμάμαι ακόμα πάρα πολύ ζωηρά στη μνήμη μου. Έφτιαχνε πουλιά, αντιγράφοντας καρποστάρ παλιές και διάφορα άλλα έντυπα που τα θυμάμαι ότι τα έβαζε δίπλα το χαρτάκι και δίπλα το καβαλέτο του και τα ζωγράφιζε επάνω συνήθως σε χαρτιά. Και αυτές είναι έντονες οι μνήμες και αυτά με έχουν ακολουθήσει. Τελείωσα το 74ο Δημοτικό Σχολείο στην Πλάκα. Ένα πάρα πολύ ωραίο δημοτικό, με ακολουθεί ακόμα πολλές φορές και στα όνειρά μου. Πάντοτε, σε όλες τις ανάγκες των μαθημάτων που κάποιος έπρεπε να σηκωθεί πάνω να ζωγραφίσει κάτι, που ήμουν επίποδος, πάντα λέω, στον πίνακα. Ξεκίνησα αγαπώντας καθαρά την ακαδημαϊκή ζωγραφική. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι 5 χρονών να μην ζωγραφίζω, δεν θυμάμαι να ζωγράψω ποτέ σαν όλα τα παιδιά. Δεν έκανα ποτέ μου γραμμικά σχέδια. Έκανα πράγματα με όγκο. Αυτό δείχνει πραγματικά ότι κάτι υπάρχει, ας πούμε. Και στη συνέχεια ουδέποτε ήθελα να γίνω και ζωγράφος, το υπόψη. Φτάνοντας στο γυμνάσιο, σε όλη τη διάρκεια του γυμνασίου ζωγράφιζα. Κάθε χρόνο έπαιρνα ένα πρώτο βραβείο. Γύρω στην τρίτη γυμνασίου είχα πάρει και ένα μεγάλο βραβείο που ήταν για όλες τις τάξεις του γυμνασίου, που ήταν μια παράλληλη συλλογή ποιητική, συν ζωγραφική, εικονογραφημένο το βιβλίο και είχα πάρει το πρώτο βραβείο.
Στη συνέχεια, γύρω στα... στην 7η γυμνασίου, τότε 7η, 17 χρονών δηλαδή, ζωγράφησα. Ζωγράφησα συνήθως αντίγραφα από κλασικούς ζωγράφους. Θυμάμαι ακόμα, είχα κάνει ένα πορτρέτο του Βελάσκεθ που είχα τη γράψει, μια υφάντα. Το παιδί με τα κουνελάκια του Λεμπέση, του πολύχρονου Λεμπέση. Κάτι άλλο τοπία κλασικών ζωγράφων. Απλώς έτσι, επειδή μου άρεσε να ζωγραφίζω και ζωγράφιζα μελάντι από 15 χρονών, 14-15 χρονών. Στη συνέχεια έκανα αυτά τα λάδια, τα έκανα, τα έκανα μία έκθεση στην αίθουσα των καθηγητών, στην Λεόντιο, σχολείο που το οποίο και τελείωσα. Αυτό ήταν μια αφορμή που με όθησε, μου είχαν ζητήσει να κάνω την έκθεση και είχα ετοιμάσει αρκετά κομμάτια και ήταν η πρώτη μου πίνακα, την πρώτη μου ατομική, ας το πούμε. Κάποια στιγμή, πάλι στα 17 μου, κάποιος φίλος μου λέει ότι γίνεται μια έκθεση στο Εκπολιτιστικό Όμιλο Αθηναίων που προείδευε ο Πλητάς, ο τότε Δήμαρχος Αθηνών. Και μου λέει, δεν πάμε να πάρεις κανένα βραβείο, γιατί έχει χρηματικό έπαθλο. Πήρα από μάλλον τρεις πινάκες, σου πήγα. Πήρα το πρώτο βραβείο, συν μια υποτροφία σπουδών για την Ιταλία. Την οποία βέβαια καλώς ή κακώς δεν πήγα ποτέ, γιατί έπρεπε να τελειώσω το γυμνάσιο. Τελειώνοντας το γυμνάσιο, αποφάσισα να σπουδάσω γραφικές τέχνες. Ήταν τότε μια δουλειά που πραγματικά είχε κάποιο μέλλον και με εγωίτερη σκέψη ότι να μην σε διαφημιστήσει. Και ήταν μια δουλειά πιο σύγχρονη, όχι ζωγράφος που ήταν σαν παλιωμόδητη λειτουργία. Τελείωσα το δοξιάδι, σπούδασα 3 χρόνια με δασκάλους τον Γράβαλο, τον Τάσο, τον Ηλία τον Δεκουλάκο, ο οποίος διατέλεσε πρόσφατα και καθηγητή σχολή ικανοτεχνών. Και τον θεωρώ πραγματικά δασκαλό μου, γιατί και στη συνέχεια παρακολούθησε τη δουλειά μου και με τις προτροπές του μπόρεσε να συνεχίσω και να μπω σε κάποιο δρόμο. Στο τρίτο έτος της σχολής δούλεψα σε ένα λιθογραφείο. Πήγαινα απόγευμα, θυμάμαι, στο Δοξιάδη. Τις πρωινές ώρες δούλευα σε ένα λιθογραφείο που για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά αρκετό ώστε να μάθω πράγματα που πραγματικά αυτή τη στιγμή φανήκαν πάρα πολύ χρήσιμα και στη ζωγραφική, αλλά ειδικά και στις λιθογραφίες, που είναι ένας κλάδος που ασχολήθηκα τον τελευταίο χρόνο πάρα πολύ έντονα, φτιάχνοντας γύρω στις 23 λιθογραφίες και που πραγματικά αυτές μπορεί να οδηγήσουν και τη δουλειά μου κάποια στιγμή κάπου μακρύτερα, δεν ξέρω πού. Τελειώνοντας τη σχολή, υπηρέτησα 30 μήνες υπαξιωματικό στο ναυτικό στην Κρήτη. Ήμουν ιδιαίτερος γραμματέας του διοικητού. Δούλευα με ό,τι χρώματα έβρισκα μπροστά μου. Και φτιάχνοντας κάποιες στιγμές λίγα λάδια, πάντοτε όμως είχα στο μυαλό μου την διαφήμιση. Όταν απολύθηκα, ξεκίνησα ένα διαφημιστικό γραφείο μαζί με έναν συνάδελφό μου από τη Λεόντιο και από το Δοξιάδη. Ξεκίνησαμε ένα διαφημιστικό γραφείο και πέσαμε τα μούτρα στη διαφήμιση, στα έντυπα. Περιοδικά, κάναμε από τηλεόραση μέχρι κινηματογραφικές διαφημιστικές ταινίες, μέχρι περίπτερα στο Ζάπιο. Θυμάμαι, είχαμε λάβει μέχρι τη διοργάνωση μιας ολόκληρης εκθέσης στο Ζάπιο, περίπτερα στη Φιλιππούπολη, κατόπιν διαγωνισμών και βραβευθέντος είχαμε πάρει τη δουλειά. Και για κάποια χρόνια δούλεψα έτσι. Ο συνεταιρισμός καλά είμαι με τον φίλο μου και κάποια στιγμή βρίσκομαι να δουλεύω σε ένα διαφημιστικό γραφείο. Έφτασα να είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής σε αυτό το γραφείο και παράλληλα νομίζω ότι δικαίωσα έτσι και τον όρο εφηρμοσμένη τέχνη για τη διαφήμιση. Γιατί φτιάχνω γύρω στα 1000 δισκόφυλλα και εκατοντάδες εξώφυλλα βιβλίων. Παράλληλα τις κοινές μου ώρες ζωγραφίζω. Ετοιμάζω μία δουλειά χωρίς να έχω σκοπό πάλι ούτε θα τους εκθέσω ούτε θα γίνω ζωγράφος. Οπότε μου έχει πάρει στο μυαλό τελικά αυτή η ιστορία. Έγινε λοιπόν κάποια στιγμή μία έκθεση στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, ήταν η Τετάρτη Πανελλαδική Νέων. Τότε έδωσα 2 πινακές μου
Και ήταν πίνακες που πραγματικά τους είχε προσέξει τότε, θυμάμαι, η Έφη Ανδρεάδη, με σε κριτικό της σημείωμα. Ήταν δύο γκουάσες σε πολύ μικρό μέγεθος. Αυτό μου έδωσε μια όθηση και είπα ότι πραγματικά, αφού αυτά ήδη προσεχθήκαν, που δεν, για μένα δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, ας πούμε, και αφού είχα δει και τι γινόταν χοντρικά, λέω, θα πάρω μέρος και του χρόνου, ας πούμε. Του χρόνου πραγματικά έδωσα πάλι μια σειρά άλλων πινάκων, δύο-τρεις πινάκες, εν πάση περιπτώσει, και πήρα το πρώτο βραβείο. Αυτό ήταν και το πρώτο, πραγματικά το πρώτο ιερό σκούντιμα για να ξεκινήσω μια δουλειά. Γιατί σαν βραβείο μου είχε δοθεί η Ελληνοαμερικανική αίθουσα, η αίθουσα, για ένα μήνα για να κάνω την έκθεση. Εγώ δουλειά όμως δεν είχα πάρα πολύ και εκ των πραγμάτων άρχισα να δουλεύω για να ετοιμάσω τη δουλειά που θα έκανα τον επόμενο χρόνο. Είχα ετοιμάσει τη δουλειά και την προκαθορισμένη ώρα που έπρεπε να κάνω την έκθεση, τότε ως μια γεγονότα απόλωσης μεταξύ Ελλήνων και Αμερικάνων, δεν μου επέτρεψαν να κάνω αυτή την έκθεση, γιατί θα με κατηγορούσαν, το καταλαβαίνεις. Και έτσι μου έμεινε η δουλειά. Αυτή τη δουλειά μου τελικά μου την προξενέψανε σε ένα Βέλγο, την Γκαλερίστα, που είχε μια γκαλερί κάπου στο Κολωνάκι. Άρεσε η δουλειά. Κλείσαμε ένα συμβόλαιο. Θα σταματήσω να δουλεύω από το γραφείο. Πόσα λεφτά παίρνω, πάρτα, κάτσε και δουλεύω. Με αυτό το πάντρεμα, τότε ξεκίνησε μια. Έκαναμε την πρώτη μου ατομική έκθεση εδώ σε αυτή την γκαλερί. Και η ίδια αυτή η δουλειά πήγε στο Βέλγιο, όπου πραγματικά είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί ουδέποτε περίμενα. Τώρα που είμαι στα πράγματα περισσότερο μέσα, είχα πουλήσει γύρω στους 15 πίνακες. Τότε, με τριπλάσιες τιμές, και ειδικά στο Βέλγιο, ένας λαός που με μια φοβερή παιδεία, ειδικά στη ζωγραφική, με παράδοση. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μου ξεκίνημα. Στη συνέχεια ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Άρχισε να μαθαίνεσαι. Άρεσε η δουλειά. Δεν επαναπαύτηκα σε αυτά που έκανα. Αν κάποιος μου επισυνάψει το ότι μπορεί ακόμα να κάνω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, νομίζω ότι δεν φτάνει ούτε αυτή η ζωή, ούτε κάποια επόμενη, ούτε κάποιες άλλες 10. Για να τελειώσει αυτά που κάνεις, γιατί ούτως ή άλλως κάνω και πάρα πολύ χρόνο για να τελειώσω κάποιο πίνακα, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά και δεν τον κάνω για να. Τη δουλειά αυτή δεν την κάνω για να γοητεύσει, για να γίνει όπως την κάνω για δική μου ευχαρίστηση, που πολλές φορές τελικά μπορεί να λειτουργεί εις βάρος μου αυτή η λεπτομέρεια που κάνω, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να παραιτηθείς και τον εαυτό σου. Η ζωγραφική μου λειτουργεί χρησιμοποιώντας άμορφες μάζες χρωμάτων επάνω στον καμβά ή επάνω στο ξύλο. Και από εκεί και πέρα προσπαθώ να διαμορφώσω αυτές τις άμορφες μάζες και να κάνω μια βουτιά μέσα στα χρώματα και μάλλον βουτιά μέσα στο υποσυνείδητο και να μπορέσω από εκεί να ανασύρω μνήμες, βιώματα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι κάθε φορά σε κάθε βουτιά μπορεί οπωσδήποτε να ανασύρω κάτι. Απλώς ψάχνεις. Είναι η ώρα καθαρά που εξομολογείσαι στον εαυτό σου. Είναι η πιο δύσκολη δουλειά. Δεν είσαι με τεχνική. Αυτό που βγαίνει στο τέλος, θα πεις, α, τι όμορφο που μπορεί να είναι ο πίνακας.
Αυτό είναι εύκολο γιατί είναι θέμα πια ώρας το να βγει κάτι όμορφο. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ανασύρεις τη μνήμη. Και εκείνη την ώρα πιστεύω ότι γίνονται στιγμία ψυχογραφήματα. Τώρα θα μου πεις, πολλές φορές χρησιμοποιώ, βλέπεις ότι χρησιμοποιώ τη γυναίκα στους πινακές μου σαν θέμα. Εντάξει, τη γυναίκα την αγαπάω, μ' αρέσει, αλλά δεν νομίζω να έχω... Δεν ξέρω, τελικά δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα ερωτικό φετίχ. Αν υπάρχουν ερωτικά φετίχ στις γυναίκες. Σίγουρα όμως υπάρχουν ερωτικά φετίχ στα επιμέρους στοιχεία. Όλα τα επιμέρους στοιχεία είναι ερωτικά φετίχ για μένα. Που πάλι δεν το ψάχνω. Πάλι δεν θέλω να γίνω... δεν θέλω δηλαδή να βρεθώ απέναντι από κανένα ψυχολόγο και να μου πει, ξέρεις κάτι, αυτό και αυτό, αυτό που κάνεις, σημαίνει αυτό. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι αν μου πούνε τέτοια πράγματα, μπορεί να πάψω και να ζωγραφίζω, που λέει ο λόγος. Ζωγραφίζω συνήθως πινάκες μικρών διαστάσεων, αλλά παρόλο που είναι μικροί, δεν λειτουργούν ποτέ σαν μικροί. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουν την αίσθηση του μεγάλου. Λειτουργούν σαν το θεατή, σαν την ελίκη των θαυμάτων που μπαίνει μέσα στο. Αυτό γίνεται ξαφνικά ο θεατής πολύ μικρός και μπαίνει μέσα στον πίνακα. Και αυτό γιατί έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια ο πίνακας και αναγκαστικά πρέπει να τον δει από κοντά. Οπότε, όταν είσαι αναγκασμένος να δει τον πίνακα από κοντά, αναγκαστικά γίνεται ο πίνακας και μεγάλος. Το θέμα της έμπνευσης είναι ανάλογα με την ώρα. Δεν ξέρω τι θα βγει. Παροπίδες, μπαίνεις μέσα, νυχτερινές ώρες, ως επιτοπλίστων και βγαίνουν αυτά. Γενικά παραμένει ένα παιχνίδι ζωγραφική. Έστω και τώρα που έχουν σοβαρέψει τα πράγματα, παραμένει παιχνίδι, πιστεύω. Εγώ δεν νομίζω ότι είμαι κλασικός ζωγράφος. Νομίζω ότι είμαι καταρχάς περιθωριακός λιγάκι. Δηλαδή δεν εντάσσομαι μέσα σε ρεύματα και σε κατηγορίες. Δεν νομίζω ότι καταρχάς έστω ότι είμαι σουρεαλιστής. Νομίζω ότι, όπως είπα και προηγούμενα, η μοναδική μου σχέση είναι με το σουρεαλισμό, είναι αυτόματη γραφή. Που έξω από την αυτόματη γραφή, νομίζω ότι είμαι μεταξύ του ονείρου και του παραμυθιού και του φανταστικού. Και μπορεί να παραμένει έτσι μια κλασική ζωγραφική. Δεν ξέρω όμως πού θα φτάσει αυτή η κλασική ζωγραφική. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει πολύ μοντέρνα. Οπότε δεν ξέρω αν θα μείνουν κλασικοί αυτοί οι πίνακες. Πάντως πάλι το θεωρώ τους πίνακες μου περιθωριακούς. Θεωρώ τον εαυτό μου περιθωριακό ζωγράφο. Μάλλον οι άλλοι ίσως να με θεωρούν έτσι, όχι εγώ. Τώρα, αν με ρωτούσε κανένας για τους επηρεασμούς μου, από ποιους ζωγράφους μπορώ να έχω επηρεαστεί, θα μπορούσα να πω ότι ούτως ή άλλως η αγάπη μου για τους κλασικούς φαίνεται. Δηλαδή, βασικά Ρέμπραντ, έχω μια περιβολική αγάπη. Βαν Άικ, όλους αυτούς τους κλασικούς. Αλλά αυτοί δεν. Εάν έχουν περάσει υποσυνείδητα μέσα μου, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ, και έχουν βγει και βγαίνουν υποσυνείδητα κάποια στιγμή, αυτό δεν το ξέρω. Όμως από εκεί που σίγουρα έχω επηρεαστεί είναι από τις παλιές λιθογραφίες, από τις στάμπες. Τις γερμανικές ως επιτοπλίστων του περασμένου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1890, που πραγματικά αυτές με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι αυτές τις λιθογραφίες που μπορούσε να δει κάποιος στα παλιά τα σπίτια, μέσα σε καφενεία, και που θυμάμαι ακόμα είχαμε και εμείς μέσα στο σπίτι μας. Με έχουν εγωιτεύσει πάρα πολύ αυτές οι λιθογραφίες, τα τυπώματα επάνω στα τσίγκινα, τα παλιά τα κουτιά, που ήταν από ζάχαρη, από καφέδες, αυτά που μπορείς να τα βρεις πάλι στα καφενεία τα παλιά και ίσως ακόμα να υπάρχουν. Και έχω μια πολύ μεγάλη συλλογή από παλιές καρποστάλ του 1900 και πριν το 1900 της Αθήνας,
Καρποστάλ της Belle Époque, που και από αυτή έχω μια μεγάλη συλλογή. Τελικά και από τι δεν έχω μεγάλη συλλογή δεν μπορώ να καταλάβω. Τελικά συλλέγω μανιωδώς τα πάντα, αυτά που μου αρέσουν όμως. Και που ίσως κάποια στιγμή ή περνάνε μέσα στους πίνακες ή μπορεί να περάσουν χρωματικά. Κάτι να μ' αρέσει, δεν ξέρω. Πάντοτε όμως υποσυνείδητα. Ποτέ να πω ότι α, θα το βάλω αυτό επειδή μ' άρεσε ή ότι θα εντυπωσιάσει. Ποτέ δεν κάνω κάτι για να εντυπωσιάσει. Εάν υπάρχει κάτι σημαντικό στη ζωγραφική μου, νομίζω ότι είναι απλώς ότι αυτά που κάνω είμαι εγώ και είναι αυτά τα πράγματα από μέσα μου. Δεν τα κάνω για προσχάριν εντυπωσιασμού, δεν τα κάνω για να βάλουμε, για να καλύψουμε το χώρο μας. Και πολλές φορές ήδη βλέπεις πολλά πράγματα που ασφικτίουν μέσα στο χώρο, είναι πάρα πολλά πράγματα. Αλλά και πάλι είπα προηγουμένως ότι δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είμαι εγώ και δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Εάν με ρωτήσεις ποιος είναι ο φυσικός χώρος που μπορεί να λειτουργήσει κάποιος πίνακάς μου, δεν θα σου λέγα κάποιο συγκεκριμένο χώρο. Συγκεκριμένος χώρος ίσως να είναι το μυαλό του αγοραστή, που αυτός είναι ο μόνος χώρος που θα μπορούσε να μπει μέσα. Είναι πίνακες που πραγματικά θα ήθελα ο αγοραστής να ξέρει και να μπορεί να αποκωδικοποιήσει πολλά πράγματα από τον πίνακα και να έρθει περισσότερο κοντά σε μένα. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση η ζωγραφική που κάνω με ανάλογα με την ψυχική μου διάθεση. Είναι θέμα όμως φόρτισης. Δηλαδή μπορώ να κάτσω ένα χρονικό διάστημα, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, χωρίς να ζωγραφίσω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει οπωσδήποτε να πάρω φόρα. Δηλαδή γίνεται ένα τέτοιο καμπανεύασμα, φορτίζεσαι, το βγάζεις, δεν μπορείς να πεις ότι θα ζωγραφίσω και θα ζωγραφίσω συνέχεια. Βέβαια, πολλές φορές ξεκινώντας κάτι, δεν ξέρω πότε θα σταματήσω και με παίρνει μέχρι και την άλλη μέρα. Μη σταματώ να ζωγραφίζω μέχρι να πίνω τα κλάματα, να τρέχουν τα μάτια μου δηλαδή. Αλλά μπορεί και να κάνω μετά στη συνέχεια να τον ξαναρχίσω τρεις μέρες ξέρω τον πίνακα. Αν με ρωτούσε κάποιος γιατί οι πίνακες μου μπορεί να είναι μουντί, θα έλεγα ότι τελικά δεν είναι όλοι μουντί. Επειδή έχω μια αγάπη για το κλασικό. Το κλασικό είναι έτσι ένα πράγμα. Σίγουρα ήταν λίγο πιο μουντέ από τη σύγχρονη ζωγραφική που θέλει χρώματα, πράσινα, κόκκινα, κύτταρα να βγαίνουν και σε μεγάλες επιφάνειες και αυτά. Εγώ παραμένω κλασικός κατά βάθος και ζωγραφίζω και με το κιάλο σκούρο ακόμα. Και αυτό ίσως να λειτουργεί βάρος μου, αλλά πάλι μ' αρέσει. Έχω μια μεγάλη αγάπη για το κόκκινο που πάντοτε, όσο σκούρος και να είναι ο πίνακας, ένα κόκκινο πάντοτε θα υπάρχει και ειδικά στο κόκκινο έχω κάνει ολόκληρη μελέτη. Δεν ξέρω αν είναι σκούρα. Μπορεί να φοβίζουν, μπορεί να ο άλλος να τα βλέπει λίγο ψυχοπλακωτικά, αλλά για μένα δεν είναι έτσι. Άλλες φορές βγαίνουν πιο χαρούμενα, άλλες φορές βγαίνουν πιο σκοτεινά. Αυτός ο πίνακας, δεν θυμάμαι πώς έγινε, αλλά πριν τον φαντάζομαι σίγουρα πώς θα ήταν πριν. Θα ήταν ένα πράγμα ανακατεμένο από χρώματα, σαν μια παλέτα ζωγραφισμένη. Είπαμε, μπαίνεις μέσα στον πίνακα, αρχίζεις και ξεκαθαρίζεις τι θες εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω τι θέλω να φτιάξω. Και γι' αυτό βγαίνει ένα πράγμα το οποίο, όταν το βλέπει ο θεατής, νομίζει ότι μπορεί να είναι και κομμάτια από πολλούς πίνακες. Ούτως ή άλλως υπάρχουν διάφορες εποχές εδώ μέσα. Δηλαδή, βλέποντας, είναι ετερόκλητα στοιχεία που συνθέτουν ένα πίνακα. Όμως εδώ πέρα υπάρχουν και μνήμες προσωπικές, αλλά υπάρχουν, λειτουργεί και ο πίνακας σε όφελος της, προσωπικό όφελος. Δεν σταματάω δηλαδή να βλέπω ότι είναι εικαστική, θέλω, με ενδιαφέρει το εικαστικό αποτέλεσμα. Πέφτουν οι μνήμες μέσα, αλλά έχει και εικαστικό αποτέλεσμα. Αυτό το εικαστικό αποτέλεσμα που ενδιαφέρει εμένα. Υπάρχουν έντονες μνήμες προσωπικές, όπως είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι μια λιθογραφία που θυμάμαι είχα πάνω από το κρεβάτι μου, σαν παιδί, μια λιθογραφία της γιαγιάς μου. Αυτά εδώ, άσχετα αν δεν θυμίζουν για τον οποιοδήποτε τρίτο τίποτα, για μένα είναι πάλι από θυμίζουν πουλιά. Δεν με ενδιαφέρει αν τα δει ο άλλος πουλιά. Για μένα όμως εκείνη την ώρα που τα ζωγραφίζω, έχω γυρίσει στο χώρο που έχω δει κάποια συγκεκριμένη λιθογραφία σε ένα συγγενικό σπίτι. Κάποιες στιγμές που σίγουρα θα μου έχουν μείνει έντονες, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν μείνει και μου έχουν περάσει μέσα μου, και βγαίνουν εδώ πέρα.
Αυτό το χαλί, παρόλο που δεν έχω πάρα πολλά βιώματα με χαλιά, ίσως να λειτουργήσε ή συνθετικά ή για να δω αν μπορώ να κάνω ένα χαλί. Με ενδιαφέρει το χαλί. Δεν ψάχνω πάρα πολύ, όπως είπα και προηγουμένως, να δω τις λειτουργίες. Δεν θέλω να μάθω τις λειτουργίες που συνθέτουν τον πίνακα. Θέλω να είμαι κι εγώ ο θεατής της ίδιας μου της δουλειάς. Λοιπόν, αυτό το πράγμα βγαίνουν συνθετικά. Μ' αρέσει αυτό η παράδοξη σύνθεση. Αυτά εδώ που είναι πάλι βιώματα. Πράγματα ανακατωμένα που μπορεί να κάτσεις, δηλαδή, και να αρχίσεις να τα ψάχνεις. Αυτό εδώ είναι μια γυναίκα που θα μπορούσε να ήταν του 1900. Αυτό το ύφασμα έχει μείνει μέσα από μοναστηράκι. Όλα αυτά στο τέλος, συν το ότι ποτέ δεν ξεχνάω το εικαστικό αποτέλεσμα που θέλω να δώσω, αυτό που μένει είναι ζωγραφικός πίνακας. Μίλησα για το μοναστηράκι. Το μοναστηράκι έχει παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο Θόδωρο. Έχω μεγαλώσει μέσα στο μοναστηράκι. Από μικρός πήγαινα πάρα πολύ συχνά και στη γύρω εκεί περιοχή, ακόμα και στο Εθισίο. Έκτοτε δεν σταμάτησα μέχρι σήμερα να πηγαίνω κάτω, ακόμα και τις Κυριακές. Παλιότερα πήγαινα και επί καθημερινής βάσης. Όλα αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία, τα τρίκυκλα που ερχόντουσαν, έχουν μια φοβερή γοητεία. Βλέπεις ένα σπίτι, μια μετακόμιση, με πράγματα άχρηστα για αυτούς που αργότερα θα γίνουν πολύτιμα, σαν μνήμες για αυτούς που τα έχουν δώσει. Και που ίσως εγώ να λειτουργώ τελείως διαφορετικά από ότι μπορεί να λειτουργεί κάποιος άλλος βλέποντας αυτά τα καρότσια. Εγώ τα βλέπω εικαστικά. Νομίζω ότι είμαι ένα αποτέλεσμα της μνήμης μου και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω σαν ζωγράφος αν δεν υπήρχαν αυτές τις μνήμες. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να λειτουργήσει, ας πούμε, και ειδικά στον υπερεαλισμό που το σημαντικό στοιχείο στον υπερεαλισμό, εφόσον περισσότεροι εκεί με κατατάσσουν, πολύ σημαντικό είναι ότι οι διαφορές των υπερεαλιστών είναι στα σύμβολά τους. Αυτό είναι που κάνει την διαφορά των σουρεαλιστών από τους κυβιστές, ας πούμε, που όλοι κάνουν ένα κυβισμό. Κάνουν ένα κυβισμό και δεν θα μπορούσες να... οι κυβιστές είναι στην ομοιότητά τους ή η φόβο, ας πούμε. Ενώ ο σουρεαλισμός είναι στις διαφορές του. Είναι οι διαφορές των προσωπικών συμβόλων που διαλέγει ο καθένας να χρησιμοποιήσει και εκεί νομίζω ότι είναι η προσωπικότητα που συνθέτει τον κάθε έναν ζωγράφο. Thank you.